είμαστε λίγη ώρα πριν. Πριν τον αγώνα μου, ναι. Έχουμε άγχος. Λίγο, όσο χρειάζεται. Πάντα υπάρχει άγχος. Πάντα, ναι. Μέχρι που χτυπάει το καμπανάκι. Αυτό, ναι. Μόλις φάω την πρώτη μπουνιά, τελείωσε όλα. Μ' αρέσει στην κάτω πάλι, να το πω έτσι, αλλά τώρα θα σε δούμε πυγμαχία. Κοίταξε, άμα τα δω σκούρα, πάλι θα με δείτε στην κάτω πάλι, μην ανησυχήσει. Δηλαδή, αυτό είναι πάντα το τελευταίο όπλο. Ειδικά τώρα που ξέρω ότι δεν θα το περιμένει ο αντίπαλος, είναι σίγουρα είναι το δυνατό μου χάρτη να το πάρω. Σε έδωσα, θα το τελειώσω κάτω. Έτοιμο. Πάντα. Θα είστε από τους εντυπωσιακούς αγώνες, είστε και δύο βουνά. Θέλουμε να παίξουμε μπουνίτσες και να περάσουμε ωραία. Εύχομαι να κερδίσω καλύτερο. Θα δώσουμε ένα καλύτερο, καλύτερο θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτό τον κύριο Θανασόπουλο με τη διοργάνωσή του. Είναι δεύτερη φορά που παίρνω μέρος. Είχα πάρει στο ΕΜΠΟ 4. Στο 5 ήταν να παίξω, αλλά δεν μπόρεσα λόγω υποχρεώσεων με τη σχολή μου. Μια πολύ καλή διοργάνωση, με πολύ καλούς αθλητές και γενικά ωραίο σοου για την Ελλάδα που δεν υπάρχει αυτό. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει βήματα προόδου και εκτιμώ ότι όλα τα παιδιά που ξεκινήσαμε πριν 2-2,5 χρόνια αυτή την προσπάθεια προοδευτικά αναδεικνύονται και εκτιμώ ότι και τεχνικοτακτικά αλλά και από πλευρά στρατηγικής δείχνουμε την βελτίωσή μας. Έπαιξα πριν 5 μέρες ακριβώς τελευταίο αγώνα. Το ίδιο άγχος που είχα πριν 5 μέρες έχω και τώρα. Λίγα λεπτά πριν τον αγώνα δηλώνουμε κάτι. Να έχουμε έναν ωραίο αγώνα, να μην έχουμε τραυματισμούς. Αυτά. Θα σκεφτείς ο καλύτερος και ας είμαστε κι εμείς. Παναγιώτη, έτοιμος. Έτοιμος. Πάει, ξέχασες τα χτυπήματα, ξέχασες τους τραυματισμούς. Πάμε για τον δεύτερο αγώνα δυναμικά. Περάσαμε όλα και εντάξει, τώρα ήρθαμε εδώ, φτάσαμε την τελευταία στιγμή. Όλα καλά. Δεν γίνεται να μην σχολιάσω αυτή τη στιγμή το στυλ της Μαρίας Σεμερτζόγλου. Σε κάθε αγώνα της μας εντυπωσιάζει γιατί κάθε φορά κάνει και κάτι διαφορετικό. Μαρία κάθε φορά διαφορετική. Διαφορετική εμφάνιση, διαφορετικό μαλλί, τα πάντα. Είναι ανάλογα με την ψυχολογία μου. Άρα η ψυχολογία είναι λίγο Μπάρμπι σήμερα. Είναι δυναμική, μην το βλέπεις. Εδώ βλέπεις τη Μαρία, χαβαλεδάκι. Ναι, μ' αρέσει έτσι αυτό το κλίμα. Επειδή κάνει παρέα με τον Καμπούτ. Κάνει παρέα με εμένα, είμαι μοντέλο κι εγώ, γι' αυτή έχει γίνει τα ίδια. Θα κάνεις και εσύ κάτι στο μαλλί σου. Όχι, καράβλαση είμαι, τι να κάνω. Είχα καιρό να παίξω, είχα 6 μήνες να αγωνιστώ. Δεν περίμενα ότι θα βγαίναν τόσα λάθη πάνω στο παιχνίδι. Συνεχίζουμε δουλειά και κοιτάμε το επόμενο. Όλα καλά, πάμε για τα επόμενα. Ούτως ή άλλως είναι ένας αθλητής με τα διπλά παιχνίδια από μένα. Εντάξει, και η πρώτη φορά για εμάς για την πυγμαχία, δεν είχαμε κάνει ούτως ή άλλως. Ήταν ωραίο παιχνίδι, ο Γιώργος ήταν δεδομένο θα κάνουμε καλό παιχνίδι. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκανε και όσοι ήταν εδώ. Προχωράμε για kick την επόμενη φορά ή συνεχίζουμε την πυγμαχία? Ναι, όχι, δεν θέλω. Το box είναι βοηθητικό για μένα. Μ' αρέσει το kickboxing. Το δυνατό μου σημείο είναι τα πόδια, είναι τα γόνατα. Οπότε δεν θέλω τώρα στα γεράματα να αλλάξω κάτι, δεν με παίρνει. Δουλεύω ασταμάτητα από πέρσι, έκατσα μόνο μια εβδομάδα το καλοκαίρι. Εντάξει, οπότε το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο από το προηγούμενο σίγουρα. Θα σε δούμε και στο επόμενο. Ναι, λέει, άμα γίνει κάτι μία μπορεί να μην γίνει δεύτερη. Άμα γίνει δεύτερη θα γίνει και τρίτη. Πάμε και για τρίτη. Και εντάξει, και βλέπουμε. Ήθελα να τα απολαύσει ο κόσμος, ας πούμε, και εγώ με τον κύριο Πετρίδη. Πρωτύστερα, τέλος πάντων. Εντάξει, ήθελα να το πάρω, η αλήθεια είναι. Πρώτη φορά στο χώρο του box, της πυγμαχίας. Είμαι
Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πιστεύω ότι μπορούσα να παίξω λίγο καλύτερα. Αλλά δεν έχω τόση εμπειρία στο box. Αλλά θα ήθελα μέσα στην καρδιά μου να ευχαριστήσω τον δάσκαλό μου, τον Μάικ Μπαλαμπάνη, τον φίλο μου Παναγιώτη Μουντάκη που ήταν στη γωνία μου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον φίλο μου τον Αντώνη Νικηταρά που ήρθα μαζί μου για να μην ερχόμουν μόνος μου. Έκανα ό,τι μπορούσα και δεν μου βγήκε η τεχνική που ήθελα, επειδή ξέρεις, αντίπαλός μου είναι λίγο περίεργο στο στάιλ του και μου χάλασε το παιχνίδι λίγο. Και κράταγε, με κράταγε λίγο και εντάξει, τα κατέφερα τελικά και κέρδισα καθαρά. Μέσα σε δύο χρόνια πάντως έχουμε δει ότι έχεις εκτοξευτεί, έχεις εξελιχθεί πάρα πολύ και είσαι πολύ μικρός ακόμα. Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να περιμένετε πολλά ακόμα μένα. Έχω ανωδική πορεία, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Είναι τρίτος αγώνας επαγγελματικός, τέταρτος νομίζω. Και πρέπει να παίξω πολλούς αγώνες ακόμα για να δείξω αυτό που έχω. Μου άρεσε πάρα πολύ, να σου πω. Το φόλι του Τζότζο τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν αθλητή και σαν χαρακτήρα και όλη την οικογένεια γενικώς. Είμαι πολύ χαρούμενος που έπαιξα τον πρώτο αγώνα μαζί του και από θέμα επίπεδου και επειδή τον συμπαθώ. Είναι κάτι δηλαδή, τώρα πήγαμε στα αποδυτήρια μέσα μαζί, ξέρεις, καθίσαμε, τα είπαμε. Μου έδωσε όλος ο αγώνας μια αίσθηση η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Έτυχε απόψε να είναι η βραδιά μου. Πιστεύω ότι δεν έπαιξα και κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό που έδειξα ήταν ένα 40% και αυτός ήταν ο κακός μου αυτός, πιστεύω. Ευχαριστώ τον αντίπαλό μου που έπαιξε, που δέχτηκε να παίξει μαζί μου και ξεκινάω από Δευτέρα προετοιμασία για τον επόμενο μου αγώνα. Νομίζω είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος τίτλος στην καριέρα σου και τον αξίζεις γιατί έπαιξες πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώθω πολύ χαρούμενη. Ήταν το πρώτο μου δεκάγυρο. Έπαιξα με μια αθλήτρια που έχει παίξει αρκετά δεκάγυρα, είναι πάρα πολύ εμπειρή. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι κυριάρχησα πάνω στο ρινγκ και αυτό με ικανοποιεί. Η αλήθεια είναι ότι μπορούσα να παίξω παραπάνω, το κατάλαβα και στο 10ο γύρο ήμουνα normal. Απλά ήταν η πρώτη φορά του δεκάγυρου και λίγο δεν ήξερα πώς θα κυλήσει σαν εμπειρία. Ας πούμε ότι ήταν ένα πολύ καλό τεστ και για τα επόμενα, γιατί σε ένα μήνα πάλι έχω ένα δεκάγυρο μες στη Γαλλία, ο οποίος νομίζω ήταν πολύ καλό τεστ. Να ευχαριστήσω και τον δάσκαλό μου, τον Κώστα Θανασόπουλο, που ήταν μαζί μου, κοντά μου από την πρώτη στιγμή. Ήταν μαζί μου σε όλα, περάσαμε πολύ κάποιες δυσκολίες, εκείνος με ηρεμούσε, ήταν μαζί μου σε όλα. Είναι μια αθλήτρια καταξιωμένη στο εραστηνικό κομμάτι για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα έχει πετύχει να καταξιώνεται και στο επαγγελματικό, με μεγάλες νίκες, με εκτός έδρας νίκες και κορύφωση σε αυτή την επαγγελματική ζώνη με μια αθλήτρια με προδιαγραφές, με μια αθλήτρια που έχει πάρει αγώνες και έχει διεκδικήσει ζώνες και εμπειρία. Νομίζω ότι πραγματικά ήταν ένας αγώνας αξιόλογος με μια δύσκολη αντίπαλο. Η Μαρία ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ετοιμάζεται για την επόμενη πρόκλησή της, η οποία βρίσκεται στις αρχές Δεκεμβρίου στη Γαλλία, στην Τουλούζ. Οι πόρτες έχουν ανοίξει, το μέλλον της αξίζει, ό,τι γίνεται είναι υπέρβαση για μας, αξίζει να το πούμε γι' αυτό, το να φέρουμε μια επαγγελματική ζώνη, επαγγελματική παγκόσμια ζώνη πυγμαχίας στο Fighters Arena, αλλά πραγματικά η Μαρία αξίζει, οι δρόμοι έχουν ανοίξει και της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Μαζί θα προχωρήσουμε για να πετύχουμε πολλά. Το θέαμα το έκλεψε η Μαρία βέβαια. Συγχαρητήρια στη Μαρία. Ήταν 10 γύροι εντυπωσιακοί. Τους κέρδισε και τους 10 γύρους.
τώρα η Μαρία θα παίξει τον επόμενο μήνα για καινούρια ζώνη, για τη ζώνη της CBU. Ελπίζω να πάει πολύ καλά και εκεί πέρα, να μας κάνει περήφανους όλους. Εγώ σαν ΣΕΠ χαίρομαι που έχω ανοίξει αυτή την πόρτα και να μπορούν οι αθλητές, οι Έλληνες αθλητές, να δείχνουν τις δυνατότητες στην Ευρώπη. Η επαγγελματική πυγμαχία πιστεύω ότι είναι στα πρώτα βήματα στην Ελλάδα, αλλά έχει τεράστιες προοπτικές, γιατί παγκοσμίως η επαγγελματική πυγμαχία είναι ένα άθλημα με τεράστια απήχηση. Μπορεί και εδώ στην Ελλάδα να πάει πάρα πολύ καλά.